Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Όσο κι αν επιδιώκετε να καλλιεργήσετε το φόβο, δεν θα τα καταφέρετε, κύριοι της κυβέρνησης, και ας χρησιμοποιείτε παλιά και γνωστά κόλπα συκοφάντησης και έντασης ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια. Στους χώρους δηλαδή που πρέπει οι φοιτητές, τα παιδιά μας να μορφώνονται, να συναναστρέφονται, να συζητούν συλλογικά και να αγωνίζονται για να βελτιώσουν το παρόν και το μέλλον τους. Τέτοιο σχέδιο εξελίχθηκε και χθες με την απαράδεκτη εισβολή πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων μέσα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ώρα που διεξάγονταν μαθήματα και χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου και που έφτασαν στο σημείο να κάνουν χρήση χημικών, χειροβομβίδων επίσης κρότου λάμψης, μέσα σε εσωτερικούς χώρους, σε διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Και φυσικά όλοι αυτοί οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, καμία βεβαίως σχέση είχαν με τα επεισόδια. Και μην κρύβεστε πίσω από στημένα σκηνικά ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με φοιτητές και τους αγώνες τους. Αλήθεια, θα τοποθετηθεί κάποιος από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με σειρά βίντεο που τουλάχιστον προκαλούν ερωτηματικά και ταυτόχρονα οργή και αγανάκτηση όσων τα έχουν δει για τη δράση ενός κυρίου, εντός εισαγωγικών αυτό βεβαίως, δεν είναι κύριος ο συγκεκριμένος, μπροστινού των δυνάμεων των ΜΑΤ, που πρώτα προκαλεί τις δυνάμεις των ΜΑΤ δήθεν και μετά περιθάλπτεται από αυτές και φυγαδεύεται ανενόχλητος. Κράτος ή παρακράτος. Φυσιολογικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και σχέδιο ανάμεσα σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες και προβοκατόρικες ομάδες που παρουσιάζονται και ως φοιτητές. Την άλλη εβδομάδα βέβαια που διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές θα πάρετε καθαρό μήνυμα. Οι φοιτητές θα δυναμώσουν τους φοιτητικούς τους συλλόγους, θα κουρελιάσουν τα σχέδια έντασης της καταστολής και διάλυσης των σπουδών τους.